του πεις Have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας εδώ αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Είμαι Αύρα Γεωργίου, βρίσκομαι εδώ στο Μόντρεαλ με την ιδιότητα της Διευθύντριας του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, έμεινα εκεί μέχρι να τελειώσω το σχολείο και μετά έφυγα για σπουδές στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Άμστερνταμ, σπούδασα καλές τέχνες και κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν μετά τις σπουδές μου που είχα στο Παρίσι και στο Άμστερνταμ, γύρισα στην Αθήνα και άρχισα να μπαίνω στην κανονική ζωή και έτσι έκανα διάφορες δουλειές, δούλεψα σε παραγωγές, σε ταινίες ελληνικές, κινηματογραφικές, ξένες, πάρα πολλές. Ώσπου μία πολύ ωραία μέρα, εκεί που ανάμεσα σε άλλα διάφορα επαγγελματικά, βρέθηκα να εργάζομαι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και έτσι μπήκα μέσα σε αυτό το κύκλωμα που λέγεται Φεστιβάλ, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει αγωνίες, έχει κόπο, έχει πόθους, έχει επιθυμίες, έχει πολύ κόσμο που έρχεται. Γενικώς είναι ένα γεγονός που είναι πολύ χαρισματικό, γιατί ο κόσμος έρχεται και φεύγει ευτυχισμένος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι γιορτή για τις ταινίες, είναι γιορτή για τον κόσμο που έρχεται να τις δει. Και κοίταξε να δεις, όταν τα πράγματα είναι ξερά, δηλαδή δεν είναι μόνο οι τέχνες, δεν είναι μόνο να πας σε ένα σεμινάριο, να ακούσεις πέντε πράγματα, να πάρεις σημειώσεις και να βγεις. Είναι μια ταινία, μετά είναι ωραίο να βγεις έξω, να ανταλλάξεις πράγματα, να πιεις ένα ποτήρι κρασί, να δοκιμάσεις μια γεύση από τη χώρα που σου προτείνεται, να μπορείς να μιλήσεις με τους άλλους που είχες την ίδια θέαση μαζί τους και να ανταλλάξεις κάτι. Νομίζω, δηλαδή, η κοινωνικοποίηση που φέρνει ειδικά ο κινηματογράφος σαν τέχνη, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Los Angeles Greek Film Festival. Μία πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή. Εκεί η διευθύντρια είναι η Έρση Δάνου και η Αγγελική Γιανακοπούλου. Το αρχίσαμε μαζί από την πρώτη κιόλας μέρα. From day one, όπως λένε και στην Αμερική. Μια μέρα με παίρνει η Έρση που είναι φίλη μου, είναι σκηνοθέτης. Έχει κάνει μια ταινία την οποία την είχαμε δώσει την πρώτη χρονιά στο φεστιβάλ, που λέγεται Μια θάλασσα μακριά. Και έχοντας, ας πούμε, όλο αυτό τον εγκλωβισμό στην Ελλάδα των Ελλήνων κινηματογραφιστών και του σινεμά, γιατί αυτό τώρα πριν 5 χρόνια, το Los Angeles έκλεισε φέτος 5 χρόνια. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα που έχουν βγει ταινίες παρά έξω, που έχουν βρεβευτεί κτλ. Ήταν ακόμα βρώμα, γεμούχλα το. Ήταν όλα πολύ κλειστά, πολύ. Δεν μπορούσε να βγει οι ταινίες έξω να τις δει πολλοί κόσμος. Και έτσι λέγαμε μια μέρα καλοκαιριάτικη με την Έρση που κοιτάζαμε τα αστέρια. Λέμε, ωραία δεν θα ήταν να είχαμε ένα φεστιβάλ στο Hollywood, την λέγαμε. Greek Film Festival, the Los Angeles Greek Film Festival. Έτσι, και λέγαμε, άντε πόσα θέλει από εδώ, θέλει από εκεί. Έτσι, και μετά περνάνε 2-3 μήνες, έρχεται ο χειμώνας, και 2-3 χρόνια μάλλον, και με παίρνει έρση μία μέρα και μου λέει, λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό το φεστιβάλ. Λέω, γιατί βρήκαμε λεφτά. Όχι, μου λέει, αλλά να, τώρα θα είναι η θεία του αυτού, η μαμά του άλλου. Λέω, έτσι θα το κάνουμε το φεστιβάλ. Λέει, άμα δεν το κάνουμε έτσι, δεν θα γίνει και ποτέ. Έτσι λέω, δίκιο έχεις. Άντε λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Και μπήκαμε έτσι μέσα με ενθουσιασμό και φούρια και έγινε ένα πολύ ωραίο. Από την πρώτη κιόλας χρονιά ήταν πολύ ωραίο αυτό το φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ είναι σαν τα παιδιά. Δηλαδή, όταν είναι ενός, μπουσουλάνε. Όταν είναι δύο, περπατάνε. Όταν είναι τρία, τρέχουνε. Και στα πέντε αρχίζουν να αρθρώνουν λόγο. Δηλαδή, όχι να αρθρώνουν λόγο, να λένε μπαμπά, μαμά. Αρχίζουν να λένε κάτι. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Έτσι γίνεται. Και ανάλογα με την απήχηση που έχουν στον κόσμο,
και το πόσο θέλουν να έχουν και το πόσο, δηλαδή τα φεστιβάλ τα θρέφει η αγάπη, ακριβώς όπως και τα παιδιά, η αγάπη του κόσμου και βεβαίως το ενδιαφέρον των χορηγών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το φεστιβάλ εδώ στο Μόντρεαλ είχε τεράστια υποστήριξη, πολύ μεγάλη απήχηση και είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω δηλαδή το άλμα που κάνει από τη μία χρονιά στην άλλη. Όταν πρωτοήρθα εδώ την πρώτη χρονιά, δεν ήξερα, ήρθα από το Λος Άντζελες στην ουσία και επειδή έλεγα σε φίλους και γνωστούς ότι ασχολούμαι με το φεστιβάλ στο Λος Άντζελες, διοργανώνω αυτό από την πρώτη χρονιά κτλ. Και είμαι προγραμματίστρια και έφερε. Μου είπαν, μα γιατί δεν για να τα κάνουμε ένα στο Μόντρεαλ και το Μόντρεαλ το θέλει και το χρειάζεται κτλ. Συζητώντας είπα έτσι, γιατί όχι. Ας το αρχίσουμε, ας δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά ήταν μια αρχή εκ του μηδενός, για να το πω έτσι. Είχε όμως έκανε ένα τεράστιο άλμα από την πρώτη χρονιά στη δεύτερη και πιστεύω ότι και από τη δεύτερη στην τρίτη που πρόκειται να έρθει σε 10 μέρες, γιατί αρχίζει 28 Οκτωβρίου και τελειώνει 3 Νοεμβρίου στο Ριάλτο και πιστεύω ότι πραγματικά και φέτος θα κάνει ένα τεράστιο άλμα. Εξάλλου το φεστιβάλ θέλει κάθε χρονιά να βάζει μέσα μια άλλη κοινότητα. Πέρσι ήταν οι Ισπανοί, γιατί ανοίξαμε με την ταινία El Greco που είναι μια ελληνο-ισπανική παραγωγή και φέτος θα κλείσουμε με μια ταινία που είναι Ισραηλινο-ελληνική συμπαραγωγή αφιερωμένη στην ντίβα του ρεμπέτικου τραγουδίου Ρόζα Ασκενάζη. Αυτό που είναι ιδιαίτερο εδώ στο Μοντρεάλ και πρέπει να πω ότι πιο πολύ το βλέπω εδώ παρά στο Λος Άντζελες είναι ότι υπάρχει ένα συνεφιλ κοινό. Δηλαδή το πρόγραμμα που γίνεται εδώ είναι πολύ, πολύ πιο συνεφιλ πρόγραμμα. Στο Λος Άντζελες το κοινό είναι, θέλει να δει απαραίτητα την τελευταία ταινία, την πιο ηχηρή κωμωδία, θέλει να δει πιο ηχηρά πράγματα. Εδώ ο κόσμος έχει άλλο γούστο και άλλη παιδεία, πρέπει να πω. Μπορώ να πω ότι το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ολόκληρο για να δούμε την Ελλάδα από μέσα, απ' έξω, από το παρελθόν και στο σήμερα. Είναι όλες πολύ αληθινές ταινίες, τι εννοώ. Καταρχήν υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Παντελή Βούλγαρη με ένα τρίπτυχο πάνω στην ελληνική ιστορία, τρεις οδυνηρές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, η μετανάστευση, ο εμφύλιος πόλεμος και η δικτατορία. Η μετανάστευση λοιπόν με τις νύφες, ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος με το ψυχή βαθιά και η περίοδος της δικτατορίας με την ταινία Happy Day. Μετά έχουμε ένα τρίπτυχο επίσης κωμωδίας. Είναι ο Θανάσης Βέγκος, είναι μια φοβερή cult κωμωδία του Σταύρου Τσιόλη που στην Ελλάδα είναι, πώς να σου πω, την παίζουν σε ταινιοθήκες και ξαφνικά μαζεύεται νεολαία, μαζεύονται από παντού. Είναι η πιο περίεργη ελληνική κωμωδία που λέγεται «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Και υπάρχει και μία μαύρη κωμωδία του Σωτήρη του Γκορίτσα που λέγεται «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη» και σατιρίζει την κατάσταση στη δημόσια υγεία, δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδιωτικά. Επίσης έχουμε τη χαρά να έρθει ο Σωτήρης ο Γκορίτσας, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Θα έρθει εδώ καλεσμένος στο φεστιβάλ, στο Μόντρεαλ. Είναι πρώτη φορά που το φεστιβάλ καταφέρνει να καλέσει έναν σκηνοθέτη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχω έμπνευση από τώρα τουλάχιστον για το επόμενο φεστιβάλ. Έχω πραγματικά μία έμπνευση από τώρα. Το επόμενο λοιπόν φεστιβάλ θα έχει ένα άλλο θέμα. Θα έχει το θέμα τι σημαίνει η Ελλάδα για την έμπνευση καλλιτεχνών σε άλλες χώρες. Δηλαδή, υπάρχει μία ταινία γαλλική που παρακολουθεί έναν ήρωα που επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτό είναι μία εμπειρία ζωής πολύ σημαντική για αυτόν. Υπάρχει επίσης μία ταινία του Φέδων Παπαμάικλ του
γνωστού διευθυντή φωτογραφίας που έχει προταθεί και για Όσκαρ πάρα πολλές φορές. Είναι ένας φίλος από το Los Angeles, από το φεστιβάλ του Los Angeles που έκανε μια ταινία που λέγεται Arcadia Lost. Υπάρχουν ιταλικές ταινίες που έχουν πολύ ωραίες, που παρουσιάζουν πολύ ωραίους παραλληλισμούς με τα ελληνικά θέματα και ναι, του χρόνου θα κάνουμε ένα ελληνοϊταλικό φεστιβάλ, αλλά θα έχουμε και άλλες εθνότητες και άλλες εμπνεύσεις που έχει δώσει ο ελληνικός χώρος σε σκηνοθέτες και καλλιτέχνες παγκόσμια. Τρία πράγματα για το φεστιβάλ το φετινό, δηλαδή Mondo d'Emploi. Το τρίτο φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού κινηματογράφου στο Montreal θα γίνει όπως και πέρσι στο Cinéma du Parc. Την βραδιά έναρξης θα είναι η Παρασκευή 28 Οκτωβρίου ακριβώς στην Εθνική Γιορτή με την ταινία «Οι Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη. Μετά θα επακολουθήσει κοκτέιλ και ρεσεψιόν στο Press Café που είναι ακριβώς στη γωνία Milton και Park Avenue, όπου θα έχουμε υπέροχα μεζεδάκια και κρασί και θα μπορούμε όλοι εκεί πέρα να ειδωθούμε και να τα πούμε και να ανοίξουμε έτσι αυτή την όμορφη εβδομάδα. Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει στο Cinéma du Parc, με το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν διάφορες κωμωδίες όπως ένα αφιέρωμα στο Θανάση Βέγκο, τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, γιατί είναι ακριβώς και μετά την 28η Οκτωβρίου που μου φαίνεται πολύ επίκαιρο. Θα είναι το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», θα είναι «Η ψυχή βαθιά» και θα το δείτε, μπορείτε να το δείτε έτσι κι αλλιώς όλο το πρόγραμμα και στο site του φεστιβάλ που είναι www.montrealgreekfilmfestival.com και www.cinemaduparc.com. Επίσης και στα δύο site υπάρχει το πρόγραμμα και μετά το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, 31 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε την φιλολογική βραδιά με ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για τον Γιώργο Σεφέρη, το οποίο θα προλογίσει και θα παρουσιάσει ο καθηγητής του Université de Montréal, Jacques Bouchard. Και στη συνέχεια θα έχουμε πάλι σε επανάληψη την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ψυχή βαθιά», αφιερωμένη στον εμφύλιο πόλεμο. Την τρίτη βραδιά ντοκιμαντέρ με τον Σύλλογο των Κεφαλονιτών να μας φιλεύουν κρασί και διάφορα μεζεδάκια μετά την ταινία «Ο Σεισμός», που είναι ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο σεισμό που έγινε στην Κεφαλονιά και πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι το σθένος που έδειξαν για να ξαναχτίσουν την πατρίδα τους και να ξανακαταφέρουν να επιζήσουν μετά από μια τέτοια καταστροφή. Και μετά από την ταινία αυτή θα είναι η επανάληψη της ταινίας «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη, μια κλασική πια ταινία με καταπληκτική μουσική και υπέροχη δραματουργία, με την υπέροχη Σωτηρία Λεωνάρδου στα νιάτα της. Την Τετάρτη είναι η βραδιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου, που είναι οι δύο ταινίες που εκφράζουν το πιο πιστά την σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Είναι οι ταινίες «Από τα κόκαλα βγαλμένη» του Σωτήρη Γκορίτσα, «Welcome to All Saints» είναι ο αγγλικός τίτλος και αναφέρεται στη δημόσια και στην ιδιωτική υγεία, στα νοσοκομεία, και η ταινία «Wasted Youth», έτσι είναι ο τίτλος στα αγγλικά, του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, μία ταινία που αναφέρεται στα γεγονότα της σημερινής Αθήνας, των διαδηλώσεων, των νέων, των αστυνομικών, το τι γυρεύει ο καθένας από μία πραγματικότητα που οδηγεί στην ουσία όλους στο αδιέξοδο. Δύο πολύ, πολύ δυνατές ταινίες και οι δυο. Και έχουμε φτάσει νομίζω πια στη βραδιά λήξης του φεστιβάλ που θα γίνει στο Ριάλτο με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή της ντίβας του 30, Ρόζα Εσκενάζη, μια γυναίκα που με τη φωνή της κατέπληξε όλη την Ελλάδα, έφτασε μέχρι την Αμερική, η χάρη της μέχρι την Αυστραλία, την θέλανε παντού, ήταν η γνωστή Ρόζα Εσκενάζη, το Αηδόνι, «Καναρίνι μου γλυκό» λέγεται η ταινία,
και θα προβληθεί στο Ριάλτο, όπως είπαμε. Έχουμε επίσης και μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη, την υπέροχη Νίτσα Μέλλας, την Νίτσα Μελά, αλλιώς ελληνικά, μια πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια που κάνει μάλιστα και ένα show αυτή τη στιγμή για το Cirque du Soleil, που θα είναι live μαζί μας στο Ριάλτο, να μας τραγουδήσει ρεμπέτικο και μεζογειακές μουσικές με το κουιντέτο της. Επίσης θα έχουμε ελληνικό κρασί και ελληνικούς μεζέδες και βεβαίως όλη την τελετή λήξης που θα μας οδηγήσει στην αναμονή της επόμενης χρονιάς. Φέτος λοιπόν μια χρονιά με ένα πρόγραμμα γεμάτο Ελλάδα, μου θυμίζει πάντοτε τη φράση του Γιώργου Σεφέρη που λέει «Ελλάδα σε φόρεσα κατάσαρκα». Αν θέλετε λοιπόν να τη φορέσετε κατάσαρκα, ελάτε φέτος, σε αυτή την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Νομίζω ότι θα φανερώσει πολλές πτυχές και για τους ανθρώπους των μεγαλύτερων γενεών που ξέρουν πολύ καλά τις ιστορίες όπως ο Εμφύλιος Πόλεμο που τις έχουν περάσει από το πετσί τους, αλλά και για τις νεότερες γενιές νομίζω ότι θα βρουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στις ταινίες και στα ντοκιμαντέρ. Πάντοτε αυτά με μια χαρά να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Για μένα δηλαδή είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη χαρά και φέτος την τρίτη χρονιά να βλέπω το πόσο ο κόσμος ενθουσιάζεται και πόσο του αρέσει και να μιλήσουμε και να τα πιούμε και να τραγουδήσουμε και ελπίζω να έρθετε όλοι και να είμαστε πάλι όλοι μαζεμένοι εκεί και να περάσουμε μια ωραία εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου.